Την καλησπέρα μου από το εργαστήριο εδώ στα Σπάτα. Θα κάνουμε μία μέτρηση τώρα σε ένα τζάμερ που μπλοκάρει διάφορες συχνότητες. Να δούμε πόσο βλαβερό είναι και αν είναι ρυθμισμένο στα ελληνικά δεδομένα. Γιατί μπορεί να έρχεται από την Κίνα, μπορεί να έχει καλή τιμή, αλλά θα πρέπει να δούμε και αν μας μπλοκάρει αυτά που θέλουμε. Θα δοκιμάσουμε μία-μία κεραία, να δούμε τι γίνεται. Πάμε εδώ. Μας δείχνει τη συχνότητα. Να κάνουμε λίγο zoom μόνο για να βλέπουμε ακριβώς το τι φαίνεται. Ωραία, να φύγω από μπροστά, μη γυαλίζω. Βλέπουμε τη συχνότητα αυτή είναι 944 μεγάκυκλους. Μεγάκυκλους, το ίδιο είναι. Να δούμε το εύρος στις 2 λεπτά. Μάλιστα. Κάθε ένα διακοπτάκι που ανοίγουμε, τάκ, μας δείχνει τη συχνότητα που εκπέμπει το κάθε ένα. Η κάθε κεραία, πατάμε εδώ να δούμε τι συχνότητα είναι για να δούμε το πικ του. Και ας βάλουμε full span, full screen, να δούμε όλη την μπάντα. Πατάμε αυτό, βλέπουμε 2715. Οι 2715 είναι το 4G. Ναι. Μάλιστα, το 4G στην Ελλάδα είναι 2568 μέχρι 2712 το έχω ρυθμίσει. Να δούμε τώρα αν θα κάνει σωστή εκπομπή. Μάλιστα. Ας πάμε τώρα στο επόμενο που μας δείχνει συχνότητα διαφορετική. Να δούμε πού είναι. Είναι στους 1903. Είναι 1900 με 2047. Είναι το PHS. Μάλιστα. Πάμε στο Wi-Fi τώρα που πρέπει να είναι 2400 περίπου. Εδώ είναι το Wi-Fi. Μάλιστα. Δύο 400, μάλιστα. Τα Wi-Fi στα σπίτια είναι 2400 με 2485. Το τσεκάραμε και αυτό. Ωραία. Να πάμε τώρα να δούμε το 5,8 γίγα. Το πατήσαμε 5,8. Να δούμε, μας βγάζει 5,8 τώρα ή μας κοροϊδεύει ο Κινέζος. Έλα. Εδώ είμαστε. Ναι, προχωράμε να δούμε αν πράγματι είναι 5088, μας δείχνει. Ωραία, θα τσεκάρουμε ένα-ένα αργότερα, θα τεστάρουμε να δούμε. Ας πάμε τώρα, πάμε στο 4G, είναι 766 με 904 περίπου. Μπράβο, το βλέπουμε χαμηλά. Πήκα εκεί, ναι. 8.30. Θα πρέπει να είναι 7.76 περίπου με 904 μεγάκυκλους. Μάλιστα. Πάμε στο... Αυτό εδώ ποιο είναι. Είναι 2.95.
είναι το 3G αυτό. 209 μέχρι 296 περίπου. Περίπου, έτσι. Μας παραξηγήσει κανείς, περίπου το κοιτάζουμε. Και πάμε τώρα και στο... αυτό εδώ, να δούμε τι συχνότητα είναι. Πατάμε το πικ, να δούμε. 1903. Είναι το DCS. Δηλαδή από 1800 μέχρι 1920 περίπου. Ναι, και τώρα πάμε στο GSM. Το GSM είναι 917 μέχρι 966 μεγάκυκλους. Είναι αυτό εδώ. Ωραία, γιατί το έχω αφήσει ανοιχτό αυτό. Μάλιστα. Χωρίς διακοπτάκι. Για να βάλουμε και λίγο το span. 180 μεγάκυκλους. Να δούμε το εύρος του. Εδώ. Ας βάλουμε περίπου 920 MHz. Ωραία. Μάλιστα. Πρέπει να είναι, για να κατεβάσουμε λίγο την, ή να ανεβάσουμε την ευαισθησία, για να μην ενοχλούμε τη στάθμη του οργάνου, είναι περίπου 9.18, έτσι 9.17 και 75, με 9.66 πρέπει να μας πάει. Ωραία. 9.65 εκεί περίπου, άρα σωστό είναι η κλίμακα αυτή. Να πάμε να τεστάρουμε τώρα το 4G1 όμως, γιατί έχει και 4G2. Τα 5G τα φοβόμαστε λένε, αλλά δεν πειράζει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ωραία. Πάμε τώρα, frequency, βάλουμε λίγο πιο μεγάλο εύρος, ας βάλουμε 500 MHz, ωραία. Μας δείχνει το ένα και να δούμε και το άλλο. Πού είναι, σε ποιο σημείο είναι, για να δω. 4G πρέπει να είναι αυτό εδώ. Μπράβο. Πηγαίνει δίπλα και καλύπτει και το GSM και το. Μάλιστα. Ωραία. Είναι και αυτό. Με. Είναι από 770 περίπου, 777 μέχρι 910 εκεί περίπου, 904-910 και είναι δίπλα να καλύψει και το GSM. Που είναι από 9.17 πρέπει να δείχνει, ναι, ωραία, 9.17 μέχρι 966. Άρα τα ρύθμισε σωστά όπως το είπαμε ο μάστορας στην Κίνα. Του πέρασε λέει ο κορονοϊός και δουλεύει τώρα. Να πάμε να κοιτάξουμε τώρα. Το 5G να δούμε τι εύρος έχει. Το 5G περίπου, ας βάλουμε 5.000 MHz, ναι, και span ας βάλουμε 1.000 MHz, ωραία. Πρέπει όταν πατήσουμε εδώ να μας δείξει.
Να το μας έδειξε. Δεν είναι το 5G που θα κυκλοφορήσει. Το συγκεκριμένο είναι το 5G το router. Μπλοκάρει το ασύρματο router. Έχουμε 2,4 και 2,4 και 5,8. Να δούμε τι συχνότητα είναι. Ας το ανοίξουμε λίγο. Πήκε εδώ. Ωραία. Μας παίζει και λίγο για να μπλοκάρει τα πάντα. Ωραία, μας δείχνει ότι το συγκεκριμένο μπλοκάρει από 4.990 μέχρι 5 γίγα 160 μεγάκυκλους. Μάλιστα. Αν δούμε όλο το εύρος, να δούμε τι ακριβώς μπλοκάρει, όλη την μπάντα από GSM, DCS, 3G, 4G. Ας δούμε και το 3G. Πρέπει να είναι 290 το 3G. Για να δούμε 290 περίπου, έτσι. 290 MHz. Μάλιστα. 190. Ωραία. Ναι, θα κόψουμε λίγο. Να σκληρύνουμε το όργανο λίγο. Θα βάλουμε 35 attenuator. Μάλιστα, θα πάμε στο peak. Ωραία. Εδώ τι έχουμε, span πόσο έχουμε. Ας βάλουμε 600 για να δούμε αν στενεύει. Στενεύει, ωραία. Πάμε στα 400 για μεγάκυκλος να ανοίξει λίγο. Ακόμα πάμε 300. Ακόμη 300 είναι αυτά, ναι. Πάμε 200. Μάλιστα. Να δούμε τι εύρος πιάνει. Είναι 210 πρέπει να είναι. 210 μάλιστα περίπου. Μέχρι 296 πρέπει να μας βγάλει περίπου. Ωραία. Άρα και εδώ είναι σωστός ο μάγκας. Δεν μας κοροϊδεύσει. Ωραία. Ναι. Σωστός. Αυτό είναι το 3G. Μάλιστα, το 3G είναι αυτό εδώ. Να το, εδώ. Κλείνει και ανοίγει. Για να σαρώσουμε να δούμε όλη την μπάντα τώρα. Ας βάλουμε το spectrum. Ας το βάλουμε στα 3 περίπου GHz. Ναι. Και το span ας το βάλουμε στα 6 χοντρικά. Ωραία. Βλέπουμε εδώ το GSM. Και ένα-ένα πρέπει να μας βγάζει. Πατάμε εδώ, βλέπουμε το άλλο μισό λεπτούλι να δούμε σε full screen. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε και λέμε ένα-ένα διακόπτη. Θα ανοίξουν όλα μόλις κολληθούν. Δεν έχουν κολληθεί ακόμη. Απλώς γίνεται το τεστ για να μην τρώμε την ακτινοβολία. Το άλλο είναι αυτό εδώ. Αυτό είναι εκεί, σωστά. Πάμε στο επόμενο, είναι αυτό εδώ, ναι. Πάμε στο άλλο, είναι εκεί το 5,8 γίγα. Δεν είναι, μισό λεπτό, να το δούμε. Εδώ πατάμε πικ να μας δείξει αν είναι. Πού είναι το πικ, ρε γάμο το, εδώ. Έλα, εδώ. Κάτσε γιατί κουνιόμαστε, να το, 5,8. 5,8. Ναι. Αυτό, ναι, αυτό. Μάλιστα. Και εδώ πέρα 5,8 γίγα.
είναι για τα Wi-Fi, τα 2,4 και τα 5,8. Σε άλλη εγγραφή θα παρουσιάσω για το 5G. Βέβαια δεν υπάρχουν ακόμα κινητά για 5G. Είναι μέχρι 4G. Μέχρι να βγουν αυτά μπορεί να έχουμε πεθάνει και από το κοροναϊό. Ωραία. Κάνουμε το κλείσιμο εδώ. Ναι. Άρα είμαστε OK στα επιτρεπτά όρια, όπως μας τα λέει εδώ η Κινέζα. Μάλιστα. Ένα εδώ. Ναι, ωραία. Εδώ, σωστά. Εντάξει, πιο πολύ για τους τεχνικούς είναι να μας δώσουν και τα φώτα τους βέβαια, μπορούμε να κάνουμε και κανένα λάθος. Ένα επανέλεγχο. Άμα κλείσουμε εδώ, είπαμε σταματάνε εκπομπές. Εδώ υπάρχει εκπομπή, ναι, εδώ. Ναι, σωστά, εδώ. Εδώ. Ναι. Εδώ. Εδώ. Ένα-ένα, πρέπει να διακοπτάκι που θα ανοίγουμε, τάκ θα μας ανοίγει. Ένα. Ωραία. Δύο. Σωστά. Τρία. Τέσσερα. Πέντε. Έξι. Επτά. Ωραία. Μάλιστα. Daffy Duck, πώς τα βλέπεις τα πράγματα. Εντάξει. Το analyzer είναι περίπου αυτό. Δεν είναι και ακριβία σαν τα δικά σου. Έτσι. Ή σαν του Marshall τα electronics. Λοιπόν, είδαμε το GSM, το DCS, το 3G, 4G, 5G, Wi-Fi, PHS και 4G One. Ένα. Αυτά προς το παρόν. Θα κάνουμε μια καινούργια εγγραφή για να μπορέσουμε να σας δείξω τα 5G, τα κινητά, κάποια άλλη ώρα. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου από τα Σπάτα. Και να είμαστε καλά όλοι. Και μη φοβόσαστε. Όλοι θα πεθάνουμε. Φιλιά πολλά.